όταν πληγμένουν, ο οργανισμός μας γίνεται πολύ αδύνατος. Και για μεγάλο διάστημα αντιμετωπίζουμε προβλήματα με την υγεία μας. Το αίμα ούτε αγοράζεται ούτε πουλιέται. Μπορεί μόνο να προσφερθεί από έναν άνθρωπο και όπου του χρειάζεται. Πολλοί άνθρωποι συγχαίρουν τον πυρετό στόχο με τον οποίο αίμα. Είναι απαραίτητο όμως να γίνει κατανοητό ότι ο νοτιέας νοτιός αποτελεί όλο το θετικό συστήματος και δεν έχει σχέση με την παραγωγή του αίματος. Είναι τα λίγα που χρησιμοποιείται για το αιματοσύλλα, όπως να προσφέρει αίμα και μια στήριξη. Δεν υπάρχει κανένα κίνδυνο μετάβαση στο σώμα. Δυστυχώς, μόνο το 50% του αίματος καλύπτεται στη χώρα μας από την αιματολογική αιματοσύλλα, ενώ στην Ευρώπη το 100%. Μπορούμε να δώσουμε προσφέροντας ένα μικρό μέρος από τις γνώσεις μας, ελάχιστο από το χρόνο μας και ένα κομμάτι από το παρελθόν μας. Η έλλειψη ενημέρωσης, η αδιαφορία και ο φόβος αποτελούν τροφοπέδι για τον εγκλωβισμό. Μπροστά στην αρρώστια δεν υπάρχει εσύ και εγώ. Είμαστε όλοι αλληλεγγύοι. Προσφέροντας εθελοντικά για τον καθένα, προσφέρεις τελικά στο δικό σου αυτό ή στον εαυτό σου. Ο εθελοντισμός δεν είναι θελοντικό, αλλά μια έμπρακτη έκφραση κοινωνικής αλληλεγγύης με ηθική και επιστημονική βάση. Καλησπέρα σας. Σας καλωσορίζουμε στην απόψινή εκδήλωση με τίτλο «Πάρε μέρος στην αλυσίδα, γίνε και εσύ εθελοντής δότης», που διοργανώνει η Ελληνική Αιματολογική Εταιρεία με το Νοσοκομείο Σπάρτης, τον Ιατρικό Σύλλογο Λακωνίας και το Τμήμα Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Με ιδιαίτερη χαρά καλωσορίζουμε απόψε εδώ στη Σπάρτη την Ελληνική Αιματολογική Εταιρεία και χαιρετίζουμε θερμά τις εκδηλώσεις της που θα υλοποιηθούν για ένα διήμερο στην πόλη μας και έχουν ως στόχο την ενημέρωση του πληθυσμού τόσο για την αξία της εθελοντικής αιμοδοσίας όσο και του εθελοντή δότη μυελού των οστών στη χώρα μας. Ζούμε σε μια εποχή που οι ανάγκες της πατρίδας μας σε αίμα ολοένα και αυξάνονται. Καθημερινά, πολλοί συνάνθρωποι μας έχουν ανάγκη από τη δική μας εθελοντική προσφορά ώστε να κατορθώσουν να κερδίσουν τη μάχη για τη ζωή. Ανάμεσά τους τραυματίες, κυρίως από την άδικη μάστιγα της χώρας, τα τροχαία ατυχήματα, ασθενείς με αιματολογικά και ογκολογικά προβλήματα, έγκυες με επιπλοκές κατά τον τοκετό και πάσχοντες από μεσογειακή ανεμία. Εν τούτης, τα ποσοστά της εθελοντικής αιμοδοσίας στη χώρα μας παραμένουν ακόμα ιδιαίτερα χαμηλά. Είναι γνωστό ότι δεν υπάρχει διαθέσιμο υποκατάστατο του αίματος. Το ανθρώπινο αίμα δεν μπορεί να παρασκευαστεί και μόνο ο άνθρωπος μπορεί να προσφέρει αίμα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ανθρώπους. Σας ευχαριστούμε που ήρθατε στην πόλη μας και σας ευχόμαστε καλή επιτυχία στις εκδηλώσεις και στο έργο σας γενικότερα. Εκ μέρους της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας, που ο κύριος Γραφάκος ως πρόεδρος, εγώ ως αντιπρόεδρος και άλλοι 8 εκλεκτοί συνάδελφοι του προηγουμένου Διοικητικού Συμβουλίου, είχαμε την ιδέα και την υλοποιήσαμε να ξεκινήσουμε αυτή την καμπάνια που μέρος της είναι και η επίσκεψη στην πόλη σας. Πια δεν είμαστε το Διοικητικό Συμβούλιο, αλλά και το καινούριο Διοικητικό Συμβούλιο κινείται στην ίδια τροχιά και συνεχίζουμε ό,τι ξεκινήσαμε και ελπίζουμε να συνεχίσουμε να το κάνουμε για αρκετό χρονικό διάστημα μέχρι να αποδώσει κάποια ωφέλη. Η Ελληνική Αιματολογική Εταιρεία έχει ως τακτικά μέλη πάνω από 400 αιματολόγους και ως αντεπιστέλλοντα και με κάποιο οποιοδήποτε τρόπο συνεργαζόμενα μαζί της πολλές εκατοντάδες άλλα μέλη. Οι Έλληνες αιματολόγοι και όλη αυτή η ομάδα των γιατρών που συνεργάζονται μαζί τους έχουν πολύ σκληρό έργο
στελεχώνουν τα τμήματα τα οποία θα θεραπεύσουν τις πιο βαριές από τις παθήσεις κακοήθης και μη, τις λευχαιμίες, τα λεμφώματα, τις μεταμοσχεύσεις, τη μεσογειακή αναιμία και βέβαια στελεχώνουν και την αιμοδοσία, πολλοί από αυτούς, η οποία είναι η βάση για να γίνει οποιαδήποτε άλλη προσπάθεια από αυτές που ανέφερα νωρίτερα. Αυτά ήταν γνωστά από χρόνια, αλλά έτσι πρόκληση για να ξεκινήσουμε αυτή την ιστορία ήταν αυτή η επιθετική διαφήμιση των διαφόρων ιδιωτικών εταιριών κατάθεσης, συλλογής και φύλαξης βλαστοκυτάρων, όπως λέγονται, όπως τα ονομάζανε μάλλον. Και επειδή είχε πολλά στοιχεία, πάρα πολλά στοιχεία, σχεδόν ό,τι λέγανε ήταν ανακριβές ή ήταν υπερβολικό ή ήταν εξαιρετικά τραβηγμένο στα άκρα και δημιουργήσαν μεγάλη σύγχυση, είπαμε να βγούμε προς τα έξω, το θεωρήσαμε υποχρέωσή μας, για να γυρίσουμε ως όλη την Ελλάδα να περάσουμε αυτό το μήνυμα. Ξεκινήσαμε πέρσι, γυρίσαμε σε πάρα πολλές πόλεις της Βόρειας Ελλάδας, μετά συνεχίζουμε, φτάσαμε στην Καλαμάτα πριν από κανένα μήνα, τώρα είμαστε στην πόλη σας και θα συνεχίσουμε να γυρίζουμε σε όλη την Ελλάδα και σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς να προπαγανδίζουμε αυτό το μήνυμα, το οποίο είναι το πάρα πολύ απλό, γίνε, πάρε μέρος στην αλυσίδα, γίνε και εσύ εθελοντής δότης. Ευχαριστώ όλους όσους συνεργάστηκαν για αυτή την προσπάθεια, σας ευχαριστώ που είστε εδώ και για να μην αργούμε να δώσουμε τον λόγο στην κυρία Καλκάνη, στην κυρία Μαρία Καλκάνη, πατριώτησά σας και διευθύντρια της αιμοδοσίας του νοσοκομείου της Σπάρτης, η οποία θα μας κάνει μια εισαγωγική ομιλία πάνω σε θέματα αιμοδοσίας και δωρεάς αίματος και παραγόγων του. Η αυτάρκεια μιας χώρας σε αίμα και παράγωγα αυτού, δηλαδή η παροχή ασφαλούς αίματος προερχόμενου από αποκλειστικά εθελοντές αιμοδότες, αποτελεί θεμελιώδη προσπάθεια διαχρονικά για τη λειτουργία των συστημάτων υγείας. Τα όλο και πιο αυστηρά κριτήρια επιλογής των αιμοδοτών, το σοβαρό δημογραφικό πρόβλημα, η αύξηση των τροχαίων ατυχημάτων, η εξέλιξη της χειρουργικής, η πρόοδος της αιματολογίας και ογκολογίας που οδήγησε σε παράταση ή και ίαση σοβαρών νοσημάτων, καθώς και η παράταση του χρόνου επιβίωσης των ανθρώπων, αυξάνει τις ανάγκες για αίμα και στη χώρα μας. Συνεπώς, η ανάγκη προσέλκυσης και διατήρησης εθελοντών αιμοδοτών πρέπει να είναι συνεχής προσπάθεια όλων μας. Εθελοντής αιμοδότης είναι αυτός που εθελοντικά, κατά τακτά χρονικά διαστήματα, προσφέρει αίμα για λόγους κοινωνικής αλληλεγγύης και πρόνοιας, χωρίς αμοιβή ή ανταλλάγματα, την ώρα που αισθάνεται καλά και όχι την ώρα της ανάγκης. Πολλοί είναι εκείνοι που αναρωτιόνται γιατί να δώσω αίμα. Γιατί το αίμα είναι ένας ζωντανός ιστός που δεν μπορεί ακόμα να υποκατασταθεί με κανένα φάρμακο και δεν παρασκευάζεται στο εργαστήριο, προσφέρεται μόνο από υγιείς ανθρώπους. Όλα τα όργανα του ανθρωπίνου σώματος λειτουργούν χάρη στο αίμα που κυκλοφορεί στα αγγεία και αποτελεί το 1/13 του βάρους του σώματος. Επομένως, για έναν ενήλικα είναι περίπου 5 λίτρα. Το αίμα αποτελείται από κύτταρα τα οποία ανανεώνονται συνεχώς από μητρικά κύτταρα που υπάρχουν κυρίως στον μυελό των οστών. Στη χώρα μας κάθε χρόνο χρειαζόμαστε περίπου 650.000 μονάδες αίματος. Παρά τις συστηματικές προσπάθειες που γίνονται για την ανάπτυξη της εθελοντικής αιμοδοσίας και των μεθόδων εξοικονόμησης αίματος, η χώρα μας δεν είναι ακόμα αυτάρκη σε αίμα. Σήμερα οι ανάγκες καλύπτονται σε ποσοστό 45% από εθελοντές αιμοδότες και το υπόλοιπο από το συγγενικό ή φιλικό περιβάλλον των πασχόντων, τις ένοπλες δυνάμεις και εισάγουμε και από τον ελβετικό Ερυθρό Σταυρό. Στόχος μας είναι να υπάρχει πάντα διαθέσιμο αίμα στην αιμοδοσία μας, να υπάρχει καθημερινή εισρωή αίματος, ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε με ασφάλεια και επάρκεια τους αρρώστους μας και να απαλλάξουμε τους συγγενείς τους, αλλά και τους ανθρώπους που εργάζονται στην αιμοδοσία από το άγχος της εξέβρεσης αίματος την ώρα της ανάγκης. Θα ήθελα από αυτό το βήμα να ευχαριστήσω τους εθελοντές αιμοδότες που με την προσφορά τους προστατεύουν, παρατείνουν, σώζουν την ζωή κάποιων συνανθρώπων μας. Ευχαριστώ πολύ. Να καλέσουμε τον κύριο Γραφάκο, διευθυντή της Μονάδας Μεταμόσχευσης στο Νοσοκομείο Πέμπτος Αγία Σοφία, ο οποίος θα μας μιλήσει κυρίως για τον μυελό των οστών και τη δωρεά μυελού των οστών. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
Είναι χαρά μου να βρίσκομαι ανάμεσά σας, ανάμεσα σε ανθρώπους που έχουν ευαισθησία και θέλουν να προσφέρουν, να μάθουν και να προσφέρουν προς τον ανθρώπο. Και είναι και χαρά μου να βρίσκομαι στον τόπο της καταγωγής μου, στον τόπο που γεννήθηκε ο πατέρας μου και να μιλάω. Όταν λέμε μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων ή μεταμόσχευση μελού των οστών, όπως ήταν παλαιότερα συνηθισμένο, εννοούμε ότι παίρνουμε κύτταρα από ένα γερό άτομο και τα μεταφέρουμε στον ασθενή για να το κάνουμε καλά, κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις. Ποιοι είναι αυτοί που χρειάζονται να υποβληθούν σε αυτή την επώδυνη και ειδική θεραπεία, τη μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων? Αυτή θα γίνει για να αντιμετωπίσει ασθενείς οι οποίοι έχουν μυελική απλασία, δηλαδή άτομα που ο μυελός των οστών, που είναι η πηγή που παράγεται το αίμα, για κάποιο λόγο δεν μπορεί να λειτουργήσει και δεν μπορεί να φτιάξει τα κύτταρα που είναι απαραίτητα και κυκλοφορούν στο αίμα μας, σε κυκλοφορικό σύστημα. Σε καταστάσεις που έχουμε παθολογική παρουσία κυττάρων που είναι ξένα προς το αιμοποιητικό σύστημα και είναι βλαβερά, όπως είναι η λευχαιμία. Επίσης, σε περιπτώσεις που έχουμε ένα ατύχημα από φάρμακα ή από ακτινοβολία. Ένα ακραίο παράδειγμα είναι ένα πυρηνικό ατύχημα όπου, όπως καταλαβαίνετε, όλα τα άτομα που βρίσκονται εκεί παθαίνουν μυελική απλασία και πρέπει άμεσα να μεταμοσχευθούν. Και τέλος, υπάρχουν και νοσήματα κληρονομικά, όπως είναι η μεσογειακή αναιμία, όπου το αίμα δεν είναι απολύτως ικανοποιητικό και σωστό και δημιουργεί προβλήματα στους ασθενείς. Πρέπει να σας πω ότι τα νοσήματα που έχουμε αντιμετωπίσει είναι κυρίως η λευχαιμία στη μονάδα. Έχουμε πολλά παιδιά, 120 παιδιά μεταμοσχεύσει με μεσογειακή αναιμία και τα αποτελέσματα, περίπου το 70% έχει η αφή, που είναι ένα πολύ καλό ποσοστό, αν λάβετε υπόψη ότι η μεταμόσχευση είναι μια βαριά θεραπεία, την οποία την εφαρμόζουμε σε νοσήματα που δεν μπορεί να αποδώσει οποιαδήποτε άλλη συμβατική θεραπεία. Για να πραγματοποιηθεί η μεταμόσχευση, υπάρχουν ορισμένες απαραίτητες προϋποθέσεις. Μία από όλες είναι η προετοιμασία που πρέπει να γίνει στον ασθενή για να μπορέσει να δεχθεί το μόσχευμα. Και η προετοιμασία αυτή γίνεται με τη χορήγηση υψηλών δόσεων κυταροστατικών φαρμάκων και που πολλές φορές εφαρμόζουμε και ολόσωμη ακτινοβολία. Αυτή η προετοιμασία, που είναι και το πιο βαρύ κομμάτι της μεταμόσχευσης, έχει σαν σκοπό να προκαλέσει καταστροφή στον παθολογικό μυελό των οστών, έτσι ώστε να αδειάσει και να μπορέσει να εγκατασταθεί ο καινούριος μυελός και να πολλαπλασιαστεί. Έχει σαν σκοπό να προκαλέσει παράλυση στην άμυνα του οργανισμού για να μην αναγνωρίσει σαν το μόσχευμα που θα του δοθεί σαν ξένο και να το απορρίψει. Και όταν έχουμε να αντιμετωπίσουμε και λευχαιμία, ο σκοπός μας είναι με τη θεραπεία αυτή να μπορέσουμε να καταστρέψουμε και τα λευχαιμικά κύτταρα που παραμένουν μέσα στο σώμα παρά την προηγήθησα θεραπεία, γιατί διαφορετικά θα γίνει η υποτροπή της αρρώστιας. Το μόσχευμα το οποίο παίρνουμε χορηγείται με πολύ απλό τρόπο στον ασθενή, γίνεται με μια μορφή μετάκησης, είναι κάτι πολύ απλό, δεν δημιουργεί καθόλου προβλήματα. Τα κύτταρα τα οποία χορηγούμε ταχύτατα κυκλοφορούν σε όλο το σώμα και μετά από 20 με 25 μέρες αρχίζουν να πολλαπλασιάζονται και τα βλέπουμε στο μικροσκόπιο να έχουν πολλαπλασιαστεί και να φτάνουν φυσιολογικά νούμερα. Δεν θέλω να σας τρομάξω με αυτή την εικόνα, αλλά σας είπα ότι η μεταμόσχευση γίνεται για να αντιμετωπίσει νοσήματα τα οποία δεν μπορούν να γίνουν καλά με άλλο τρόπο. Σε αυτή την εικόνα βλέπετε τη Σοφία, ένα κορίτσι που έπασχε από πρωτοπαθή ανοσοανεπάρκεια, δηλαδή δεν είχε άμυνα, δεν μπορούσε να πολεμήσει λοιμώξεις. Μεταμοσχεύθηκε σε ηλικία λίγων μηνών, πριν από πολλά χρόνια. Δότης ήταν η μητέρα της. Και βλέπετε ότι ένα παιδί που πάσχει από σοβαρό νόσημα μπορεί με τη μεταμόσχευση να γίνει καλά και να αποδοθεί στην κοινωνία απόλυτα υγιές. Τη βλέπετε τη Σοφία.